Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τσαούση Φυσάβη, είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σας παρουσιάσω το σενάριο, συμμετέχω, συνεργάζομαι, συναισθάνομαι, μένω υγιής. Οι άξονες της παρουσίασής μου περιλαμβάνουν την ταυτότητα του διδακτικού σενάριου, το σκεπτικό του σενάριου και το επιστημονικό και γνωστικό του περιεχόμενο, τις προαπαιτούμενες γνώσεις και επιθυμητές δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι μαθητές προκειμένου να το υλοποιήσουν, το σκοπό του σεναρίου, τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, την οργάνωση της διδασκαλίας και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθούμε, την αναλυτική περιγραφή της διδακτικής πορείας, πιθανές επεκτάσεις και προσαρμογές του σεναρίου. Το διδακτικό σενάριο με τίτλο «Συμμετέχω, συνεργάζομαι, συναισθάνομαι, μένω υγιής» καταρχήν βασίζεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών για τη φυσική αγωγή του γυμνασίου και δύναται να αξιοποιηθεί στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής αλλά και στο εργαστήριο δεξιοτήτων της Τρίτης Γυμνασίου. Προσφέρεται για το σχεδιασμό και εφαρμογή διαθεματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η χρονική του διάρκεια περιλαμβάνει τρεις διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα μία διδακτική ώρα σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και δύο διδακτικές ώρες σύγχρονη διαζώσης διδασκαλία. Όσον αφορά το σκεπτικό του παρόντος διδακτικού σεναρίου, βασίζεται εν μέρη στο πρόγραμμα που προτείνεται από τους Λίμπερμαν και Χιούστον Βίλσον και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες χωρίς αναπηρίες με στόχο να αποδεχτούν με θετικό τρόπο ένα συμμαθητή τους με αναπηρία. Συγκεκριμένα γίνεται χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων μίμησης αναπηρίας σε συνδυασμό με την παροχή πληροφοριών σχετικές με την αναπηρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσημείωση της αναπηρίας μέσω κινητικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή σε παρολυμπιακά ή αναπροσαρμοσμένα αθλήματα δύναται να συμβάλλει στη βελτίωση των στάσεων των παιδιών χωρίς αναπηρία απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία θα μπορούσε να αποτελέσει αφόρμηση για την υλοποίηση της παρούσας διδακτικής πρότασης και να συνεισφέρει περαιτέρω στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία γενικότερα και ειδικότερα στο δικαίωμα των συμμαθητών-συμμαθητριών τους στην άθληση. Το προτινόμενο διδακτικό σενάριο εξελίσσεται σε ένα βελτιωμένο και σύγχρονο καινοτόμο περιβάλλον μεικτής μάθησης που αποτελεί συνδυασμό της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας με τη μάθηση μέσω διαδικτύου. Επίσης, αξιοποιεί το μοντέλο της ενεστραμμένης τάξης προκειμένου να υπάρχει περισσότερος διδακτικός χρόνος για να αφιερωθεί σε αλληλεπιδραστικού τύπου δραστηριότητες όπου οι μαθητές εμπλέκονται περισσότερο με το διδακτικό περιεχόμενο του σεναρίου. Όσον αφορά τις προαπαιτούμενες γνώσεις και επιθυμητές δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι μαθητές, αυτές θα πρέπει να εστιάζονται στα εξής, δηλαδή θα πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν τους βασικούς κανονισμούς του φόλι, να κατέχουν τις βασικές δεξιότητες τεχνικής του αθλήματος και να γνωρίζουν την πιο απλή μορφή της τακτικής, ώστε να μπορούν να παίξουν οργανωμένα. Επίσης, να έχουν εξοικειωθεί με βασικές κινητικές δεξιότητες, δρομικές και ρηπτικές, να κατέχουν βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, κειμενογράφου, του διαδικτύου, της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του σχολείου. Επίσης, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα στήλη διδασκαλίας της φυσικής αγωγής, όπως αμοιβαία, σε σταθμούς συμπερίληψης και μη αποκλεισμού. Σκοπός του σεναρίου είναι η βιωματική και θεωρητική προσέγγιση τόσο της έννοιας της διαφορετικότητας όσο και της αναπηρίας, αλλά και η ευαισθητοποίηση των μαθητών-μαθητριών γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές ή οι συμμαθητές τους με αναπηρία στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Με το πέρας του σεναρίου, οι μαθητές αναμένεται να συναισθάνονται, να σέβονται και να αποδέχονται την αναπηρία, να αναγνωρίσουν ότι η ένταξη μπορεί να γίνει πραγματικότητα, να υιοθετήσουν θετικές τάσεις και αντιλήψεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία, να αποκομίσουν τα ευεργετικά ωφέλη της άσκησης μέσα από τη συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες που σχετίζονται με παρολυμπιακά αθλήματα
και να συνειδητοποιήσουν ότι με ελάχιστες προσαρμογές στο μάθημα της φυσικής αγωγής όλοι μπορούμε να γυμναστούμε, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση και θετική στάση αποδοχής και αγάπης από όλους. Πώς θα προετοιμάσουμε και θα οργανώσουμε τη διδασκαλία? Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό, θα πρέπει να προετοιμάσει το ψηφιακό, έντυπο, αθλητικό και εποπτικό υλικό που απαιτείται για την υλοποίηση και απρόσκοπτη εξέλιξη όλων των φάσεων του διδακτικού σεναρίου. Επίσης, θα πρέπει να μεριμνήσει, να προετοιμάσει κατάλληλα το περιβάλλον υλοποίησης των διδακτικών ωρών του σεναρίου, την ηλεκτρονική σχολική τάξη, τη σχολική τάξη διδασκαλίας και τον προαύλιο χώρο. Όσον αφορά τους μαθητές, για την εξαποστάσεως συνεργασία απαιτείται στη δεύτερη διδακτική ώρα, απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο και διαθέσιμη συσκευή tablet, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή smartphone. Επίσης, θα πρέπει οι μαθητές να διαθέτουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική σχολική τάξη. Θα πρέπει τέλος να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην οργάνωση και τακτοποίηση της σχολικής τάξης και του προαύλου σχολικού χώρου για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που προτείνονται από το παρόν σενάριο. Για την υλοποίησή του απαιτούνται και όπως βλέπουμε ο κατάλληλος χώρος και ο κατάλληλος εξοπλισμός. Η πρώτη διδακτική ώρα πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο άσκησης με τη χρήση καρτών ρόλων. Η δεύτερη φάση λαμβάνει χώρα στην ηλεκτρονική σχολική τάξη με την ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και φύλων εργασίας. Και η τρίτη φάση λαμβάνει χώρα στον προαύλιο χώρο του σχολείου με τη χρήση φύλων εργασίας και περιλαμβάνει τροποποιημένες φυσικές δραστηριότητες και παιχνίδια που προσομοιάζουν σε παρολυμπιακά αθλήματα. Για την υλοποίηση και των τεσσάρων φάσεων αυτού του διδακτικού σεναρίου απαιτούνται κάρτες ρόλων, φύλλα εργασίας, medicine ball, δίκτυ πεδοσφαίρισης, ελαστικά μπαλάκια, ρήψεων, κυμολίες, σκόνη, ταινίες σήμανσης, μαντήλι, μετροταινίες και χρονόμετρα. Χρησιμοποιούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης όπως η βιωματική και ομαδοσυνεργατική που παρέχουν στους μαθητές σε ένα κατάλληλο διαμορφωμένο υποστηρικτικό περιβάλλον και τους μεταβάζεται ένα μέρος της ευθύνης της μάθησης. Χρησιμοποιείται ένα φάσμα διδακτικών στυλ ανάλογα με τις ανάγκες του σεναρίου, κυρίως στο πρακτικό σε σταθμό, σε ημιδέα διδασκαλία, συμπερίληψης και μη αποκλεισμού. Αξίζει να τονιστεί ότι για την υλοποίηση της ασύγχρονης εξαποστάσεως διδασκαλία εφαρμόζεται το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης. Επίσης, για την αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό αξιοποιείται ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και μέσων, όπως η παρατήρηση, η συζήτηση και τα ερωτηματολόγια. Θα δούμε στη συνέχεια την αναλυτική περιγραφή της διδακτικής πορείας, η οποία αποτελείται από τρεις διδακτικές ώρες, εξελίσσεται δηλαδή σε τρεις φάσεις. Η πρώτη διδακτική ώρα έχει τον τίτλο «Προσεγγίζοντας βιωματικά τη διαφορετικότητα». Η δεύτερη διδακτική ώρα «Σχεδιάζω ένα μάθημα φυσικής αγωγής για όλους». Και η τρίτη έχει τον τίτλο «Ένα μάθημα φυσικής αγωγής για όλους». Ας δούμε αναλυτικά. Η πρώτη δραστηριότητα περιλαμβάνει ολιγόλεπτη εισήγηση από τον εκπαιδευτικό για την αξία της αποδοχής και της συνεργασίας με άτομα διαφορετικών χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη δραστηριότητα υπάρχει ένα φύλλο δραστηριοτήτων που βασίζεται στον κοπασίτο, μικρή πηξίδα και στο βιβλίο Καλυπάτηρα, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίση. Το φύλλο αυτό δραστηριοτήτων ονομάζεται ένα βήμα μπροστά και περιλαμβάνει ουσιαστικά κάρτες ρόλων, τις οποίες καλούμε τα παιδιά, καλούμε τους μαθητές να τις διαβάσουν, να μπουν στο ρόλο όσοι θέλουν, στη συνέχεια να κλείσουν τα μάτια τους, τους κάνουμε και ερωτήσεις πάνω στον ρόλο και αφού τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με τον ρόλο τους, τους τοποθετούμε πάνω σε μία ευθεία γραμμή και αρχίζουμε να διαβάζουμε περιστάσεις ζωής. Με βάση τις περιστάσεις ζωής που ακούνε οι μαθητές, όταν είναι κάτι το οποίο τους αντιπροσωπεύει, κάνουν ένα βήμα μπροστά. Όταν είναι όμως κάτι που δεν τους αντιπροσωπεύει, παραμένουν στη θέση.
Όταν ολοκληρωθεί αυτή η δραστηριότητα και τα παιδιά έχουν απλωθεί στο χώρο, στη συνέχεια βλέπουν οι μαθητές το πώς έχουν προχωρήσει κάποια βήματα μπροστά σε σχέση με κάποιους άλλους. Και αφού ολοκληρωθεί αυτή η δραστηριότητα, στη συνέχεια τους δίνουμε ένα φύλλο εργασίας, το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει τον στοχασμό της δραστηριότητας, πώς σας φάνηκε αυτή η δραστηριότητα, πώς σας φάνηκε το παίξιμο του ρόλου, αν γνωρίζετε κάποιον σύμφωνα με το ρόλο που υποδηθήκατε, πώς αισθανθήκατε όταν εσείς μπορούσατε να προχωρήσετε ενώ κάποιοι άλλοι έμεναν πίσω, είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το φύλλο. Συνεχίζουμε με την δεύτερη διδακτική ώρα. Σχεδιάζω ένα μάθημα φυσικής αγωγής για όλους. Ο εκπαιδευτικός έχει αναρτήσει το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Όλοι μπορούμε να γνωριστούμε» στην ηλεκτρονική τάξη του σχολείου, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην εξαποστάσεως διδασκαλία. Πρόκειται για μια ψηφιακή ιστορία που στοχεύει στην εισαγωγή του νέου θέματος και τον προβληματισμό των μαθητών, την κινητοποίηση του μαθητικού ενδιαφέροντος και την επιστοποίηση γύρω από τις δυσκολίες που έχουν οι μαθητές με αναπηρίες στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Στη συνέχεια, καλούμε τους μαθητές, μπορούμε να δούμε αυτή την ψηφιακή ιστορία, η οποία αποτελείται από 6 σκηνές στο φωτόδεντρο. Αν ανοίξουμε. Ανοίγω το φωτόδεντρο για να τη δείτε. Είναι μια εξαιρετικά όμορφη ιστορία με κινούμενες εικόνες, η οποία μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους μαθητές. Είναι αυτό το περιβάλλον της ιστορίας. Και στη συνέχεια καλούμε τους μαθητές να εμπνευστούν από αυτή την ψηφιακή ιστορία και να δημιουργήσουν δικές τους δραστηριότητες ακολουθώντας το φύλλο δραστηριοτήτων 2. Το φύλλο δραστηριοτήτων 2 και στη συνέχεια, αφού τα παιδιά δουν την ιστορία, χωρίζονται σε 4 ομάδες των 6 ατόμων και στις ομάδες αυτές προσπαθούν μεταξύ τους να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μία δραστηριότητα ανάλογη με αυτή της ιστορίας και επίσης να επιλέξουν ανάμεσα από 4 έτοιμες δραστηριότητες, τροποποιημένες δραστηριότητες που υπάρχουν στο Kids Athletics, να επιλέξουν μία και να την παρουσιάσουν στο επόμενο μάθημα, το οποίο θα γίνει στο βράβιο χώρο του σχολείου. Μπορώ για λίγο να σας δείξω το φύλλο εργασίας 2. Τα παιδιά ουσιαστικά γίνονται ομάδες. Έτσι, επιλέγουμε μία από τις παρακάτω ομαδικές δραστηριότητες, όπως σας έχω δείξει. Υπάρχουν όλα τα φύλλα εργασίας και μέσα στην εργασία η οποία θα ανέβει στα πρακτικά του συνεδρίου. Και προχωράμε στην τρίτη διδακτική ώρα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες τώρα, όπως είναι σε 4 ομάδες, παρουσιάζουν στην ώρα αυτή, σε 4 σταθμούς, την δραστηριότητα που οι ίδιοι δημιούργησαν, αλλά και μία από τις δραστηριότητες αυτές τις οποίες έχουμε ζητήσει από τα παιδιά στην διάρκεια της προηγούμενης ώρας, της προηγούμενης διδακτικής ώρας, να μελετήσουν, να επιλέξουν και να την παρουσιάσουν. Δηλαδή μία δραστηριότητα η οποία είναι πιο οικία σε αυτούς. Η ώρα κλείνει με τον αναστοχασμό και το σχετικό φύλλο εργασίας. Πάντοτε υπάρχει χρόνος για αναστοχασμό, είναι πάρα πολύ βασικό για τους μαθητές. Το σενάριο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στη διάρκεια του μαθήματος φυσικής αγωγής στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, γιατί οι φυσικές δραστηριότητες τις οποίες προτείνει είναι απλές.
Οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων με στόχο την ένταξη και ενσωμάτωση συμμαθητριών τους και συμμαθητών τους, με διαφορές ως προς το φύλο, τις ικανότητες, την εμφάνιση και την καταγωγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.